πάω λίγο στο ερώτημα, το πέρασα λίγο στην αρχή, το γεγονός ότι όταν παλιότερα οι Έλληνες ως πολίτες ερχόμασταν αντιμέτωποι με τέτοιου είδους κρίσεις, ήμασταν πιο αντριωμένοι, ήμασταν πιο έτοιμοι. Το λέω και να τριχιάζω, πιτσιρικάς ήμουνα όταν το σεισμικό, ο μπαμπάς μου είναι στην αεροπορία τέλος πάντων, εκεί έχω ζήσει μεταθέσεις καλές. Ήμασταν στη Λίμνο το 87 όταν μπήκε το σεισμικ και είχαμε μείνει μόνοι μας πάνω στο νησί, οι οικογένειες των στρατιωτικών, είχε φύγει ο κόσμος γιατί ήμασταν στο σημείο 0. Αλλά υπήρχε, δηλαδή εγώ το θυμάμαι τον πατέρα μου περήφανο εκείνες τις ημέρες. Τώρα υπάρχει αυτή η φοβία, τι έχει αλλάξει κύριε Μάζη? Τι έχουμε αλλάξει το DNA μας, τι έχουμε πάθει? Όχι. Είναι, η προσέγγιση σας είναι λάθος. Για πείτε μου. Ο ελληνικός λαός και οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις δεν έχουν αλλάξει στο παραμικρό. Μάλιστα. Το θέμα είναι οι επιλογές πολιτικών που γίνονται από την κορυφή της πολιτικής ηγεσίας. Κοιτάξτε κύριε Δαμιανίδη, εάν η Τουρκία πίστευε έστω και για λίγα λεπτά ότι μπορεί να κάνει ό,τι έκαμε στη Λιβύη, στη Συρία, στο Ιράκ και στο Αζερβαϊτζάν, στην Ελλάδα, θα το είχε κάνει. Φοβάται και αυτό. Είναι πολύ βασικό. Ξέρει πάρα πολύ καλά ότι στην Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει κατσαπλιάδες. Το ξέρει. Αλλά το θέμα είναι ότι θα πρέπει εμείς οι ίδιοι να μην υποσκάπτουμε το ηθικό μας. Ναι. Το κάνουμε. Και περνάει στο λαό. Όταν υποσκάπτεις το ηθικό, περνάει στο λαό. Από την κορυφή φτάνει μέχρι τον τελευταίο πολίτη. Εγώ ακόμα από τα σημεία τα οποία έχω από τις επαφές μου με τον κόσμο και τα λοιπά, βλέπω ότι ο ελληνικός λαός δεν έχει χάσει ούτε την αξιοπρέπειά του, ούτε την εθνική του αντίληψη για την υπεράσπιση της πατρίδας του. Όσο δε για τις ένοπλες δυνάμεις, βάζω το χέρι μου στη φωτιά, γιατί, ξέρετε, διδάσκω σε όλες αυτές τις σχολές και βλέπω το φρόνημα το οποίο έχουν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Γι' αυτό τον λόγο, ως πολίτης, αισθάνομαι απολύτως σίγουρος. Δεν ανησυχώ. Μάλιστα. Εκείνο το οποίο με φοβίζει όμως είναι μήπως στο διπλωματικό πεδίο λειτουργούμε με έναν τέτοιο τρόπο, μη εκμεταλλευόμενη την απολύτως θετική συγκυρία την οποία έχει η Ελλάδα και την αρνητική συγκυρία την οποία έχει η Τουρκία, θα οδηγηθούμε χωρίς μία σφαίρα να παραδώσουμε εθνικά εδάφη. Αυτό είναι που με απασχολεί. Αυτό είναι πραγματικά εφιαλτικό σενάριο. Να ρωτήσω λίγο κύριε Μάζη, αναφορικά με το πρώτο πυρηνικό αντιδραστήρα στο Ακούγιου, ο οποίος ο Ερντογάν φιλοδοξεί να τον ενεργοποιήσει το 2023, αν δεν κάνω λάθος. Ουσιαστικά αυτό σημαίνει ότι σύντομα η Τουρκία θα εξελιχθεί σε μια πυρηνική δύναμη. Έτσι. Μας τρομάζει αυτό το σενάριο? Κοιτάξτε, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Η πραγματικότητα δεν είναι σενάριο. Πραγματικότητα είναι. Ναι. Πριν 8-9 χρόνια ήμουν στην Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα. Για να διδάξω γεωγραφία στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης και μετά επισκέφθηκα δύο σημαντικότατα ερευνητικά κέντρα. Το ένα ήταν του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης, το ίδιο, και το δεύτερο ήταν ένα άλλο. Δεν θα ήθελα να πω ονόματα αυτή τη στιγμή στον αέρα. Ωραία. Λοιπόν, εκεί κατά τη διάρκεια του μεσημβρινού φαγητού ένας νέος ερευνητής αυτού του Ινστιτούτου, το οποίο έχει και άριστη χρηματοδότηση μάλιστα, μου εκμυστηρεύτηκε με αλαζονία θα έλεγα και με ενθουσιασμό ότι ξέρετε εμείς εδώ και καιρό προσπαθούμε να εγκαταστήσουμε ένα πρόγραμμα απόκτησης πυρηνικών όπλων. Αυτά πριν 8 χρόνια. 8 ή 9 δεν θυμάμαι, δεν μπορεί να με απατάει η μνήμη. Ναι. Αυτό βεβαίως καταλαβαίνετε ότι μετεφέρθη εκεί που έπρεπε να μεταφερθεί. Αλλά το Ακούγιου τώρα έρχεται και δέχεται μία έκθεση από Γερμανούς παρακαλώ, ειδικούς σε θέματα πυρηνικού αφοπλισμού, μάλιστα πριν μερικές μέρες, την περασμένη εβδομάδα, οι οποίοι τι λένε? Ότι η Τουρκία ολοταχώς προσπαθεί μέσω του Ακούγιου να δημιουργήσει κέντρο εμπλουτισμού ουρανίου και εμπλουτισμού πλουτονίου και μάλιστα το περασμένο 15ήμερο
είχαν γίνει υψηλωτά του επίπεδου στρατιωτικές επαφές μεταξύ ειδικών στρατιωτικών κλιμακίων της Τουρκίας και του Πακιστάν, το οποίο γνωστόν έχει πυρηνικά, έτσι, ούτως ώστε να προχωρήσουν προς αυτήν την οδό. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία τα λένε Γερμανοί ειδικοί σε θέματα πυρηνικού αφοπλισμού. Γιατί ούτε οι Γερμανοί θέλουν την Τουρκία εξοπλισμένη πυρηνικά. Βέβαια. Καμία μεγάλη δύναμη δεν θέλει την Τουρκία εξοπλισμένη πυρηνικά. Είναι ορολογιακή βόμβα. Έτσι. Ας μην γελιόμαστε. Ναι, τι. Λοιπόν, μέσα λοιπόν στο πρόγραμμα του κυρίου Ερντογάν δεν είναι να κάνει την Τουρκία περιφερειακή δύναμη. Είναι να την κάνει έναν από τους 4 έως 5 πόλους διεθνούς ισχύος, ηγεμονική δύναμη, και να συνομιλεί επί ίσης όρης με τους υπόλοιπους 4. Δηλαδή ο Ερντογάν για την Τουρκία έχει το όραμα να συνομιλεί επί ίσης όρης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την Κίνα και με τη Ρωσία. Έτσι. Αυτά λοιπόν τα δεδομένα, αντιλαμβάνεστε, ότι πρέπει να τα λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Πάρα πολύ σοβαρά. Και πρέπει να φροντίσουμε να κινηθούμε αναλόγως, διότι να εκμεταλλευτούμε δηλαδή εκείνες τις συμφωνίες οι οποίες μας προσφέρονται. Θέλετε να σας πω κάτι για να το μάθουν και οι ακροατές μας? Παρακαλώ. Ποιος έκανε πυρηνική δύναμη του Ισραήλ? Ποιος το έκανε? Η Γαλλία. Η Γαλλία. Η Γαλλία. Όλοι νομίζουν ότι το έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όχι. Η Γαλλία έκανε πυρηνική δύναμη του Ισραήλ. Τι λέτε? Αυτό. Έτσι. Απλώς να το γνωρίζουμε. Τίποτα άλλο. Τι λέτε? Η Γαλλία. Και να ρωτήσω εγώ τώρα. Η Γαλλία δεν θα μπορούσε να μας αναβαθμίσει τα Ραφάλ σε πυρηνικά όπλα? Με πυρηνικές κεφαλές. Εγώ δεν θα πω τίποτα. Σταματήσω εδώ, κύριε. Δεν σταματήσω εδώ. Μάρκη. Μου αρκεί. Ένα τελευταίο ερώτημα θέλω να κάνω, κύριε Μάζη. Πολύ σοβαρό αυτό που είπατε. Πάρα πολύ σοβαρό. Ένα τελευταίο ερώτημα. Αναφορικά με το ατύχημα, να το χαρακτηρίσω έτσι βάζοντάς το σε εισαγωγικά ατύχημα, που γλιτώσαμε την τελευταία στιγμή, την προηγούμενη εβδομάδα, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, όταν πήγε να περάσει νομοσχέδιο, το οποίο ήταν ναι μεν για τα ΜΜΕ, για τα μέσα ενημέρωσης, αλλά ανεγράφεται μέσα ο όρος εθνική μειονότητα. Αποτράπη τελευταία στιγμή μετά από παρέμβαση της Ελληνικής Λύσης του Κυριάκου του Βελόπουλου. Αυτός το εντόπισε τέλος πάντων την συγκεκριμένη αναφορά. Και επί της ουσίας ήταν μια κερκόπορτα η οποία θα άνοιγε, έχοντας ήδη τα προβλήματά μας με τους Σκοπιανούς, με το τουρκόφωνο τον ΝΤΕΜΠ, με τους Αλβανούς. Ποιο είναι το σχόλιο σας απέναντι σε αυτή την ιστορία που πήγε να περάσει? Κοιτάξτε, η εθνική μειονότητα. Θεωρώ ότι οφείλεται σε μία ασύγνωστη επιπολαιότητα των ελληνικών πολιτικών επιτελείων των κομμάτων, τα οποία μελετούν τα νομοσχέδια, υποτίθεται, πριν τα φέρουν προς ψήφιση. Πρέπει εθνικά δηλαδή να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ελληνική Λύση, της οποίας η Επιστημονική Σύμβουλη και ο Πρόεδρος ήταν αρκετά προσεκτική και εργατική, το τονίζω το εργατική, έτσι, ούτως ώστε να προστατεύσουν τη χώρα από αποσχιστικές τάσεις, οι οποίες είναι ό,τι το χειρότερο για την ύπαρξη ενός κράτους. Και αυτό θα περνούσε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Πρέπει να ξέρετε όμως ότι και μόνη η πρόταση σε αυτή, η οποία έφτασε στο Κοινοβούλιο ως πρόταση, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί. Γιατί έφτασε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ανάλογος πρότασης. Και να είστε βέβαιος ότι θα χρησιμοποιηθεί. Βέβαια. Ναι. Και μόνο που έφτασε. Δηλαδή έγινε ζημιά. Και μόνο που έφτασε. Βεβαίως και έγινε ζημιά. Ας το καταλάβουν. Ας είναι καλά βέβαια ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Τώρα. Ο οποίος ευφυής ον και έχουν επιλέξει καλούς συνεργάτες, κατάφερε να το εντοπίσει και δεν έγινε ολοκληρωτική ζημιά. Θα γινόταν, θα ανοίγαμε ασκό. Θα άνοιγε ο ασκός. Τεράστιο. Βέβαια. Δηλαδή, στη γωνία μας περιμένουν να κάνουμε τέτοιο λάθος και θα βάζαμε τα χέρια μας, θα βγάζαμε τα μάτια μας. Μα κοιτάξτε, αυτό δηλώνει όμως και κάτι άλλο. Ότι οι επιστημονικές επιτροπές των κομμάτων θα πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Δηλαδή, δεν μπορείς να συλλέγεις στις επιστημονικές επιτροπές ανθρώπους που υποτίθεται ότι είναι προσεκτικοί, ειδικοί και εργατικοί και τα τρία,
οι οποίοι να μην κάνουν τη δουλειά τους και απλώς να καταναλώνουν δημόσιο χρήμα για τη θέση τους χωρίς να προσφέρουν το έργο το οποίο απαιτείται από αυτούς. Θέλει πολύ προσοχή αυτό το θέμα.